Λοιπόν, τα μάθατε. Στην Ελίφθη λέει η Εύα. Ναι, αυτή η γνωστή η Εύα πάλι τα ίδια κάνει, είναι αμετανόητη. Αυτή τη φορά λέει έφαγε μήλο από το Κατάρ. Μπορεί τα χρυσό μήλο, δεν ξέρω, τον Εσπερίδων, δεν έχω μπερδευτεί ακόμα. Οι πληροφορίες από το Βέλγιο είναι συγκεκριμένες. Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι κατά τη σύλληψή της δήλωσε ότι τα μήλα από το Κατάρ είναι τα καλύτερα. Βλέπουμε εδώ λοιπόν για άλλη μια φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας μια Εύα να δαγκάνει τον απαγορευμένο καρπό και να πετάγεται έξω από τον παράδεισο του Ευρωκοινοβουλίου και του σοσιαλιστικού Πασούκ. Ληστικού, σοσιαλιστικού το τονίζω. Απ' την άλλη ο καταραμένος Όφης κάνει πάλι τα δικά του, μπλέκει τα πράγματα, κάνει δολοπλοκίες, έβαλε στο στόμα αυτής της μαχητικής γυναίκας φράσεις όπως το κατάλληλο πρωτόπολο στα εργασιακά δικαιώματα, τον παππού μου τον σκότωσαν οι εγκληματίες κομμουνιστές και ότι επιδόματα παίρνουν οι τεμπέληδες και οι άχρηστοι, νομίζω κάτι τέτοιο είπε. Ταυτόχρονα φρόντισε να γεμίσει το σπίτι της με σακούλες γεμάτες χρήματα, και του μπαμπά της έδωσε χρήματα και του φίλου της του Ιταλού έδωσε χρήματα. Γενικώς πολύ χρήμα κυκλοφορεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Βελικές φήμες λένε πως οι σακούλες αυτές με τα χρήματα έχουν σχήμα μήλου για ξεκάρφωμα. Πάντως την απορρέ παιδιά, συγχαρητήρια για τα παραδείγματα που δίνετε. Να είσαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μία από τις αντιπρόεδρους, εντάξει, είναι ένα αξίωμα, σοβαρό, πέρα από όλα τα άλλα. Να προέρχεσαι από κεντρώα και σοσιαλιστικά σπλάχνα. Με την ιδεολογία νότιο κουβαλάει κανείς από αυτή το χώρο, το πολιτικό. Και να φτάνει σε αυτό το σημείο, αλήθεια, κάτι παίζει εδώ. Είστε στα μαθαίνουν αυτά εκεί στα κομματικά σας ή είστε φίδια από την αρχή και βρίσκετε μέσα από τα διάφορα έτσι, ιδεολογικά να αναριχάστε. Ευτυχώς που βρίσκονται κάποιοι που ξέρουν πώς αντιμετωπίζονται αυτές τις καταστάσεις και κόβουν κεφαλάκια. Δεν ξέρω, εμείς τουλάχιστον στο χωριό μας τα καλοκαίρια αυτό κάνουμε. Όπου δούμε φίδι, παίρνουμε τσάπα και τσουπ, πάει το κεφαλάκι. Αυτά.